Ο Κροάτης Ευρωβουλευτή, Μισλάβ Κολάκουσιτς προχώρησε σε σφοδρή επίθεση κατά τη ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία χαρακτήρισε ότι φοράει φουστάνια. Τόνισε, μάλιστα, πω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσει στην Κίνα που παράγει το 95% του λιθίου παγκοσμίω, τότε αυτομάτω θα σταματήσει η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Αυτό που ήθελε να τονίσει ο Κροάτη Ευρωβουλευτή, είναι το απλό συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσει σε αυτόν που κατέχει τι πρώτε ύλε, διότι απλούστατα θα συνεχίσει να τι έχει και να τι χρησιμοποιεί ο ίδιο, αντίθετα με τη Δύση που θα μείνει χωρί αυτέ. Αυτά υπόθηκαν στο πλαίσιο των σκέψεων να επιβληθούν κυρώσει και στην Κίνα, επειδή το Πεκίνο έχει επιλέξει να είναι με το μέρο τη Μόσχα στι Βρυξέλλες για κάποιον ακατανόητο λόγο, τώρα συνειδητοποιούν πω η Κίνα μαζί με τη Ρωσία θα διαθέτουν πολλαπλάσια ισχύ από το σύνολο τη Δύση, διότι κατέχουν ενέργεια, πρώτε ύλε, τεχνολογία, επιστημονικό προσωπικό και στρατιωτική δύναμη. Ο Κολάκουσιτ ανέφερε χαρακτηριστικά πω πριν από τρει δεκαετίε, η Ευρώπη ήταν μια παγκόσμια δύναμη και η Κίνα μια σχετικά φτωχή αναπτυσσόμενη χώρα. Τότε, οι ηγέτε τη Ευρώπη ήταν ισχυροί εθνικοί πολιτικοί ηγέτε. Σήμερα, ηγούνται άντρε που φορούν φορέματα, Σήμερα, η Κίνα είναι η οικονομική και στρατιωτική υπερδύναμη του πλανήτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώς άγνωστη στον παγκόσμιο χάρτη.